Λοιπόν, 3:30, τα έχω ξανακάνει με ζώνη αυτή τη φορά, δεν έφερα ζώνη σήμερα. Στο μυαλό μου λέω, okay, θα τα κάνω χωρίς ζώνη, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, ίσως έπρεπε να φέρω. Όσα βγουν, έτσι θα κάνω κι άλλο ένα πιο high rep, οπότε και λίγα να βγάλω δεν πειράζει. Αλλά σίγουρα πάνω από 5 θα προσπαθήσω. Και χωρίς μουσική, τέρμα διαλογής. Έχει τον ίσως μην ακουμπήσει αν δεν κοναδεύει. Δώσε λίγο. Λοιπόν, άλλο ένα set hack squat. 3 plates. Θα έβαζα πιο λίγα. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι έχω πάει 87 κιλά, έχω πάρει 10 κιλά, ωραία. Πρέπει να ξεκινήσω να κάνω κάτι cardio, κάτι σε cardio. Όχι, okay, πάω για wrestling, αλλά πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα, το πολύ δύο. Οπότε πιστεύω δεν είναι αρκετό. Οπότε θα παίξω κάτι πιο low rep, μέχρι να ξανααποκτήσω λίγο conditioning και να μπορώ να παίζω και λίγο πιο high reps πάλι στα hack. Γιατί μου τους πάει όταν δεν μπορώ να κάνω το set λόγω του cardio και όχι επειδή όντως δεν μπορούμε εμείς. Πάμε. Ωραία αυτό. Μ' άρεσε ότι. Να μια λίγη εξένση. Λοιπόν, τέλος προπόνησης. Εντάξει, φύγει ένα καλό hack squat. Leg press το έκανα με μια ιδιαίτερη τεχνική, η οποία θα δείξει αν την κρατήσω. Επειδή έχω θέμα, δεν έχω καλή βληγισσά στον αστράγαλο και δεν πιάνω full ROM, άφησα να σηκωθούν οι φτέρνες. Πώς κάνουμε τα CC squat, καταλάβατε. Και έχει ένα περισσότερο ευρωσχήνιση, προφανώς έβαλα λιγότερα κιλά. Έκανα παύση, τα έκανα όσο πιο safe μπορούσα. Πήγε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, στο leg extension ένιωσα μια μικρή ενόχληση στο γόνατο. Δεν λέω ότι είναι από το... Δεν λέω ότι είναι από το leg extension, αλλά... Εντάξει, μπορεί και να είναι, αλλά νομίζω δεν είναι. Είναι απλά επειδή χθες το wrestling κάναμε αρκετά πράγματα, πηγάγαμε, κάναμε cross bodies. Έλα μπρο! Ναι, ένιωσα ένα μικρό pop στο γόνατο, αλλά σε φάση πως κάνουμε crack τα δάχτυλά μας, οπότε δεν παίζει να είναι σοβαρό. Και απλά έπαιξα λιγότερα κιλά στο leg extension και το ένιωσα όταν έκανα πολύ over-exaggerated το contraction. Τα έντωσα πάρα πολύ το γόνατό μου, εκεί το ένιωσα. Και μετά απλά δεν τα έκανα μέχρι να τεντώσει. Οπότε πολύ καλό leg day. Και τι καλύτερο να ξεκινήσει πίσω. Και τι καλύτερο από το να έρθει πίσω το party mode από ένα leg day και μετά party με επίδημους καλεσμένους που θα μάθετε στη συνέχεια.
Λοιπόν, αυτό φέτος θα το ζήσω από κοντά και θα βγάλω το πιο επικό party vlog στην ιστορία του YouTube. Οπότε stay tuned. Είμαι σχεδόν έτοιμος, βάζω παπούτσια και πάω στο μετρό. Τελικά άλλαξαν οι καλεσμένοι για σήμερα, θα τους δείτε σε λίγο. Πάμε να δείξουμε ένα outfit check. Έχω ξεχάσει να κάνω μαζ. By the way, σήμερα η νύχτρα... Η νύχτα λογικά θα είναι alcohol free, δηλαδή σίγουρα θα κάνουμε pre-drinking και εκεί δεν νομίζω να πιούμε. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάρω ένα Monster από το περιπτερό. I'm gonna chug it. Ώστε να με κρατήσει μετά τις 3, γιατί συνεχίζω με 3 ώρα, οπότε να μην στάξω να με ντουπ. Δεν ξέρω πού θα πάμε ακόμα. Σίγουρα θα παίζει τέτοια, ελπίζω να παίζει καλά. Και πάμε λίγο γιατί πρέπει να εξασκήσουμε το cardio μας για να κάνουμε high rep hack squats. Ok, peace. Boom, αυτό είναι το outfit. Look at these guns, bro. Πολύ απλό, εντάξει, το ξέρω. Μαύρο μπλουζάκι το οποίο ξεβάψει έχει γίνει λίγο γκρι, οπότε δεν φοράμε μαύρο μαύρο, φοράμε γκρι μαύρο. Άσπρα Air Force. Μαλάκα, πόσο φυσάει έξω. Το μαλλί είναι σαν ήμο, λίγο. Θέλω λίγο κούρεμα. Αλλά guess what? Είμαι ο τσάντης μπακ, οπότε ίσως και το κρατήσουμε. Θα παιχτεί ένα μπουφάν με 3 ευρώ που έχω πάρει το thrift. Ώστε αν το κλέψουν να μην το κλαίω στα κλαμπ, γιατί έχει γίνει αρκετές φορές και σε φίλο μου, στον Πατριώτη, το έχω ανεβάσει σε βίντεο νομίζω. Look at this shit. Μαλάκα, Jesus. Πάμε, let's go. Καθώς ανεβαίνω θα σας πω μερικά tips όσον αφορά το clubbing. Πρώτον, πάντα ψηλές κάλτσες. Γιατί πήγα να πέσω θύμα μόλις τώρα και το θυμήθηκα. Αν φορήσεις χαμηλές κάλτσες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σε χτυπήσει το παπούτσι στο πόδι, επειδή θα είσαι πολύ όρθιος, θα χορεύεις, γενικά θα τρίζουν τα πόδια σου. Οπότε, με έχει σώσει πάρα πολλές φορές αυτό το tip, το να φοράς λίγο πιο ψηλή κάλτσα ή κανονική ψηλή κάλτσα, ξέρω, όχι ποδοσφαιρική, καταλάβατε, αυτές τις τένις. Σε σώζει full, σε κρατάει ζεστό αν κάνει κρύο έξω. Και ένα δεύτερο tip που έχω να δώσω είναι αυτά εδώ, τα γυαλιά ηλίου. Πολλοί νομίζουν ότι τα φοράμε για στυλ, που μπορεί και να είναι, αλλά αυτό που θα παρατηρήσω εγώ είναι ότι ειδικά όταν βγαίνει sober, τα γυαλιά ηλίου βοηθάνε στο effect. Νιώθεις λίγο πιο πολύ τη φάση, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Νιώθεις λίγο... Δεν μπορείς να κάνεις eye contact με κανέναν επειδή φοράς τα γυαλιά και δεν σε νοιάζει που κοιτάς και τι κάνεις. Μπορείς να κλείσεις λίγο τα μάτια, μπορείς να ταξιδέψεις εύκολα. Οπότε όταν είμαι sober πάντα, παίρνω τα γυαλιά ηλίου μαζί μου οπωσδήποτε. Βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και όταν είσαι drunk και μεθυσμένος, βοηθάει στο να μην φέρνεις τελείως κουρούμπολο, να θες να το παίξεις λίγο πιο κομπλέ. Αυτό. Πάμε προς κέντρο. Έχω καιρό να το πιω αυτό. Ρε φίλε, το καταλαβαίνω, είσαι περίπτερο, ναι. Βαριέσαι, μπορεί να στείλει κάποιος και τα λοιπά. Πες τουλάχιστον ένα γεια ή τουλάχιστον αν σου λέει ευχαριστώ και βλέπεις ότι είμαι ευγενικός, πες παρακαλώ ρε μαλάκα. Τέλος πάντων. Δεν χαλάει τίποτα τα καλά vibes σήμερα. Έχω ένα τζιν, έχω 113 κιλά. Άτσι με τουρλιώτη. Έχω ένα ήλιο. Ρος. Έχω πολλές επιλογές. Θα σας πω τώρα. Τι? Γιατί σταματάω. Λοιπόν, σταμάτησα το αλκοόλ όχι επειδή πρέπει, γιατί δεν μου αρέσει, γιατί μου φτιάχνει αλλεργία, ρε παιδιά. Τι αλλεργία? Πίνω αλκοόλ και μετά από λίγο με φαγωρίζει το στόμα μου, η μύτη μου, η γλώσσα μου. Δεν είμαι καλά. Είσαι σίγουρη? Ναι, ρε παιδιά. Απλά σε πιάνουν κάπου. Πώ είναι μετά τα πόδια που έχει δημιουργήσει μια μίνι κατάληψη από το στρες που έχει παράξει στο σώμα σου να πα για να βγει για πάρτι? Εγώ. Εσύ, πόδια. Εγώ έκανα στήθο. Προφανώ όσο φοβάμαι σε κλαμπ. Τι θα κάνω. Είσαι αναβολικό. Εγώ είμαι λίγο καταβολικό. Στήθο χέρια. Πάμε. Έχω σκάσει φουσκωτό, κολλητό, γιατί κάτι μου είπε ότι θα παίξουμε ξύλο, αλλά δεν ξέρω να παίζω ξύλο. Μπορεί να κολλητά. Είπε ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κάνει bungee jumping. Αν θα σε ξυπνήσει γενικά. Έχει κάνει. Πόσο χρόνο είναι? Και εγώ έχω κάνει στην Κρήτη. Όντω. Και εγώ στην Κρήτη, ρε. Αλήθεια. Αφού είσαι από την Κρήτη. Εντάξει, άλλο αυτό. Τι κάνει εκεί πέρα. Εγώ κάνω στην Κόρινθο.
Λοιπόν, για πάμε πες. Να κάνουμε στο... Πάμε όλοι μας να κάνουμε μπάντζι. Πάλι μπάντζι. Εγώ θέλω τώρα ανεξο... τέτοιο, ανεξύπητο. Πάμε να πέσουμε από αεροπλάνο. Ναι, ναι, αυτό, αυτό θα γίνει. Έχω πει να το κάνω με τον πατέρα μου, αυτό δεν πρέπει. Α, το παραπέντε. Όχι το παραπέντε ρε, το παραπέντε μάλλον κάτι το κάνω. Παραπέντε, το άλλο, το ελεύθερη πτώση που λένε. Ελεύθερη πτώση ή... Χωρίς σκηνή, όμως χωρίς τίποτα, έτσι. Ή να βάλουμε αυτά που είναι όπως τα σκιουράκια, να το δείξουμε από εδώ, που είναι μόνο αυτό. Αυτό δεν είναι το παραπέντε που λέει ο Νίκος. Όχι, αυτό είναι ακόμα πιο extreme, είναι αυτό που κάνουν στη Red Bull. Αλλά... Που είναι έτσι. Πας καλά, ρε. Τι είμαστε, σκιούροι. Θα πρέπει να το κάνεις με έναν άντρα, το ξέρεις. Θα πρέπει να το κάνεις με έναν άντρα, bro. Για να γίνεις άντρα. Μάγκε στο εκεί είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήμουν έτοιμος να τραβήξω την κάρτα του TikToker και να μπω free. Έτσι τζάμπα να ανοίξω. Αλλά είπα, λέω άστο ρε φίλε, τώρα δεν θέλω να το παίξω κάποιο. Θα πάμε βέντη λίγο. Παιδιά, ω, εδώ πρέπει να έρθουμε. Λοιπόν, έχουν ρίξει καπνογόνο σουψιρί μέσα στο κοντραμπάνκο. Γίνεται δισπουτά. Θυμόμαστε, μας έδωσαν και free shot. Παρεξηγήθηκα λίγο που δεν με θυμόταν αυτό που μοιράζει τα φυλαδιάκια, γιατί το έχω χρυσώσει το βέντε, αλλά τέλος πάντων. Εδώ παίζει TikTok sounds. Το κόλπο με το βέντε είναι ξεκινάμε από τέρμα άκρη, γιατί όσο χορεύουμε βρισκόμαστε από την έξω. Ματώσε την κλειπιτζούρι. Έλα, Νίκο!
παιδιά. Βγάζει vlog. Εσύ, κι εγώ, βγάζει party vlog. Έγινε άντρα. Τέρμα cringe content. Τέλο το cringe content, πουτάνε! Α έρθει ο μόνο! Είσαι με το δωμάτιο. Όχι, γενικά έχω. Κουτάκι. Μπε εκεί. Κάθεσε δίπλα. Είσαι σε date. Τι? Είσαι σε date. Όχι. Α, εντάξει. Τι date, μαλακά. Θέλω να μάθω. Θέλω date. Θέλω date. Θα δω μαγαζί, ρε μπρο. Θέλω στην Πάτρα να κάνετε wrestling part 2 και να με πάλι. Θέλω να γαμίσω. Σε πετάω 60 κιλά μερικά. Πέρσι ήμουνα 89 κιλά, 90 κιλά, τώρα σε γαμίσω. Πόσο είσαι το? 97. Τι! Τι λες ρε. 97 είμαι αλάκα. Slipper Bill. Δεν θα είναι γιατί το χολοδό. Slipper Bill και φορά σπίτι. Γαμίσω. Μέτρος Πάτρα πολύ κόντου, να ξέρεις. Με κατσινάρι, DJ, Σάββατο. Μόνο από χορεμένα. Έκλεισε κάπου τράσο. Μιλάνε ρε παιδί μου. Αλλά θα μας θέλει αυτό, δεν του αρέσουν. Σιανάκα, expose, να βλέπεις αυτό το βίντεο. Πόσο τον πάω αυτό το βράδυ, πριν κοιμάσαι, στο λέω εδώ για χρόνο. Κλείνε με ένα χρόνο coaching, μπράβο. Σταμάτα να πάω με τον ύπνο. Σταμάτα. Δεν σε βοηθάει. Η γυναίκα δουλεύει και ξυπνάει απόγευμα, ρε μαλακά. Μπορείς απλά να παίξεις μια μαλακιά για να πέσει η αίρη. Πιο αποδοτικό. Πρέπει να κάνεις σεξ. Πρέπει να σε κάνω ένα σκλάβο. Κάτσε, οι γυναίκες τελειώνουν. Πολ 2. Stop, stop εδώ, παιδιά. Σταματήστε τη βία, ρε μαλάκες. Ρε. Ρε μαλάκες, όχι πάλι να χτυπήσετε. Σταματήστε. Σας παρακαλώ. Είναι σαν μια χλίδα να με πολεμάει. Stop, stop, το αμάξι, το αμάξι. Stop, stop, stop. Ρε μαλάκες, please. Θα χτυπήσετε, ρε ηλίθι. Ρε ηλίθι. Αγγελική κράτα να τους χωρίσω. Εντάξει, σπάσανε. Μόλις ακούσαν ότι θα μπούμε στη μέση. Πάμε να φάμε ρε παιδιά, παιδιά. Αργυρί. Αυτό είναι λίγο κρίμα. Καημένε. Τι με φάει. Έγινε σχάλια. Σκάει 30 μικρά κιλά. Μπρο, έβαλε το 30% γιατί σε φοβήθηκα. Δεν είπατε κάτι. Είσαι σίγουρος. Μάτσι μπάτρα. Μάτωσες. She bleeds. She bleeds. Για να δω τι. Χαμογέλα λίγο. Τι άλλο μισούρμα. Τι άλλο. Do you bleed? Ακούστηκε τώρα που είδα ότι. He bleeds! Δεν έχει κάτι, παιδιά. Να YouTube, μην μου έγραξε και αυτό το κανάλι. Θα σε χάμε. Εγώ αυτή παίρνω με τον πρόκολο. Είναι πολύ ωραία. Αυτή εδώ με τον πρόκολο και τον. Πήγα να πω την ιστορία λοιπόν που το φίλ του είχε πέσει κάτω έτσι και την πήρε και την έφαγε. Σωστός. Εγώ δεν θα την έτρωγα τώρα, αλλά ναι, μου πέσε κάτω πίτσα. Μπρο, είδες, την έσωσα την πίτσα όμως. Τι. Στο τσάκ. Δεν ξέρω, κάθε φορά που τρώω απ' έξω πλέον, στο μπαλκ, με πιάνει το στομάχι μου και δεν τρώω απ' έξω. Απλά τρώω σπίτι και. Ναι, με πιάνει, θα μου πιάσει το στομάχι μου σίγουρα. Το σώμα μου έχει συνδύσει απλά να τρώει γιαούρτι με μέλι και κοτόπουλο. Όλα μαζί. Έχει τυρί το κινητό μου πάνω, ρε. Ναι, μόλις ήρθα στο σπίτι, κατοργιέμαι πάρα πολύ. Overall ήταν μια πάρα πολύ γαμάτη νύχτα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχα πολύ καιρό να πάω στο Venti. Respect. Και sober και έπαιξε top. Πέρασα πολύ καλά με τα παιδιά. Τρελή τριάδα. Και ενώ που φύγαμε γιατί πεινάγαμε, έπαιζε ακόμα. Έδινε μπότα ρε φίλε. Έχουνε. Δεν έχω λόγια για τη σημερινή βραδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. 9 στα 10. Εντάξει, όχι 9 στα 10. 8,5 στα 10. Και sober, έτσι. Από αυτό το 8,5 στα 10 το κάνει άνετα 9 για πλάκα. Αλλά ναι. Όλο αυτό πάνε να πει ότι δεν χρειάζεται αλκοόλ για να περάσει καλά. Απλά να έχει καλή παρέα για να παίζει ωραία έως decent μουσική. Και καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Και σε όλο το αντίστοιχο. Για να περάσει καλά, δεν πρέπει να σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα, είτε στο κλαμπ είτε πουθενά. Είδατε, κοπανιόμασταν. Ναι, κάποιοι σίγουρα μας κοιτάνε και στραβά, αλλά είναι αυτοί που δεν θα περάσουν καλά και δεν θα περάσουν ποτέ καλά στη ζωή τους σε έξοδο. Οπότε τους γράφουμε στα παπάρια μας και απλά εμείς περάμε καλά με το κρού μας και γουστάρουμε τη φάση μας. Και ναι, θα ξυπνήσουμε αύριο και ακόμα θα τους έχουμε γραμμένους στα παπάρια μας και θα συνεχίσουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας, γιατί παίζει και πρώτον να μην μας ξαναδούν και δεύτερον, αν μας ξαναδούν,
Η σκέψη μου τελείωσε εδώ, δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να πάω για ύπνο. Πάω να βγάλω τα ρούχα το πλυντήριο βέβαια, για να μην βρωμήσουν και μετά θα κοιμηθώ. Για κάποιο λόγο αυτό γίνεται μέσα στο σπίτι μου, δεν ξέρω γιατί. Ανοίγω εδώ να βγάλουμε τα ρούχα. Μου έχει φυλήσει πολλά ρούχα εδώ μέσα. Wow. What the f***? Πού είμαι? Γιατί το κινητό μου είναι Samsung? S23 Ultra. Όχι S23, έχει διαφορά. Δεν είμαι καλά ρε, ακούω φωνές. Οι χρήστες iPhone είστε τόσο άσχετοι. Bro. Οι χρήστες iPhone είστε τόσο άσχετοι. Που συγκρίνει το S23 το απλό με το 14 Pro Max ή το 15 Pro Max. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Για να φύγεις από το αρχάριο και να γίνεις μέσος ή προχωρημένος, καταρχήν πρέπει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Είμαι στο παπούτσο μας. Εγώ, αν με πατούσαν οι γυναίκες στα δικέφαλα και είχαν μεγαλύτερα δικέφαλα από μένα, θα ντρεπόμουν να έχω social media. Εσύ παρόλα αυτά δεν ντρέπεσαι. Είστε ένα πρετσάκι που έκανε λίγο γυμναστήριο, έπαιρνε full ντόπα, full κόκα, όρευε στα πάρτι σου μαλάκα και του κάνατε θεό μαλάκα. Καλά σας λένε.